Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, μετά τη συμφωνία με τους Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες, ο Ντέιβιτ Κάμερον ανακοίνωσε ότι το δημοψήφισμα για την παραμονή ημί της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διεξαχθεί στις 23 Ιουνίου 2016. <Τι> τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, στη Βουλή των Κοινοτήτων, οι διαφορετικές απόψεις που ακούστηκαν ξεπέρασαν τις παραδοσιακές γραμμές αριστεράς-δεξιάς, καθώς και τα υπάρχοντα κόμματα ο ηγέτης των εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν χαιρέτησε απλώς το δημοψήφισμα και απέφυγε να τοποθετηθεί κατά του Brexit. Στο συντηρητικό κόμμα του Πρωθυπουργού βασίλευσε το χάος. Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Μπόρις Τζόνσον, περιφρονώντας τη συμφωνία που έκανε ο φίλος του Ντέιβ με τους Ευρωπαίους εταίρους, τάχθηκε υπέρ του Brexit. Άλλα μεγάλα ονόματα των Τόρις έχουν επίσης εκφράσει τη διαφωνία τους. Κάποιοι από αυτούς συμμετέχουν στην εκστρατεία για το out, δηλαδή υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ αυτών, η Υπουργό Απασχόληση, ο Πρόεδρο τη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Υπουργό Δικαιοσύνη και η Υπουργός για Θέματα Βόρεια Ιρλανδίας. <Συριακά> Πρόκειται για μια άτυπη διάσπαση στο στρατόπεδο των συντηρητικών. Ο Πρωθυπουργό πρέπει να συνεργαστεί με στελέχη τη αντιπολίτευση υπέρ του ΙΝ, δηλαδή τη διατήρηση τη υπάρχουσα κατάσταση υπό όρους. Υπάρχουν πολλές διαφωνίες με τους εργατικούς, τους φιλελεύθερους, τους πράσινους και άλλους. Όμως γεγονός είναι ότι όλοι ενωνόμαστε για να στηρίξουμε την παραμονή της Βρετανίας σε μια μεταρρυθμισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από μια μακρά περίοδο σκοπής, ο ηγέτης των εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν ανακοίνωσε στους Βρετανούς ότι τάσατε εναντίον του Brexit. Δεν μπορείς να χτίσεις ένα καλύτερο κόσμο εάν δεν βρίσκεσαι μέσα στον κόσμο, εάν δεν χτίζεις συμμαχίες και δεν προωθείς την αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις πολλές αγγυλώσεις, έχει αποδείξει ότι είναι ένα κρίσιμο διεθνές πλαίσιο για να κάνεις κάτι τέτοιο. Γι' αυτό στηρίζουμε την παραμονή της Βρετανίας στην Ευρώπη και ελπίζω να το κάνετε κι εσείς. Η Πρωθυπουργό τη Σκοτία και η ηγέτη του Εθνικού Κόμματο τη Σκοτία, Νικόλα Στέρτζιον, ξεκαθάρισε τη θέση τη νωρίτερα. Κάλεσε και καλεί ακόμη τους Βρετανούς να ψηφίσουν μαζικά στο δημοψήφισμα, στηρίζοντας την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.